Υπάρχει γαλβανισμένο μέταλλο παντού γύρω μας, παρόλο ότι πολλές φορές δεν μπορούμε να το δούμε. Χρησιμοποιείται παντού, σε κτίρια, οχήματα, πόρτες, φράχτες, οικιακές συσκευές. Για να δημιουργήσουμε το γαλβάνισμα, πρέπει να αφαιρέσουμε τη διάβρωση του χάλιβα με οξύ και μετά να εμβαπτίσουμε όλη την επιφάνεια του μετάλλου σε λουτρό λιωμένου ψευδαργύρου. Η επένδυση ψευδαργύρου αντιδρά με το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και δημιουργεί ένα γκρίζο άσπρο οξύδιο του ψευδαργύρου. Η επένδυση ψευδαργύρου δεν μοιάζει με μπογιά, αλλά γίνεται μέρος του χάλιβα, δημιουργώντας ένα άνω στρώμα στο υλικό που είναι ελάχιστο. Όταν διαβρώνει το ψευδάργυρος, ο χάλιβας στο εσωτερικό μένει ανέπαφος. Ο Αλμπέρτο Τι Κριστόφαλο, τεχνικός διευθυντής του εργοστασίου επεξεργασίας μετάλλου Τεκνοζίνκο, στην Σικελία, μας εξηγεί πώς και γιατί γαλβανίζουμε το μέταλλο. Η διάβρωση χαλάει το στρώμα χάλιβα. Η σκουριά ή οξύδιο του σιδήρου αφαιρεί υλικό από τη μάζα σιδήρου, καταστρέφοντάς τη μακροπρόθεσμα. Το ενθερμό γαλβάνισμα με εμβάπτιση μας επιτρέπει να αποκτήσουμε ένα κράμα που προστατεύει το προϊόν και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο, το κράμα μπορεί να έχει μια χημική επίδραση προστασίας ως θυσιαζόμενη άνοδος, διασφαλίζοντας ότι είναι ο ψευδάργυρος που θα οξυδωθεί πρώτος. Δημιουργεί ένα φράγμα διαχωρίζοντας την οξυδωτική ιδιότητα του αέρα από το υπόστρωμα σιδήρου. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος ζωής του προϊόντος επεκτείνεται. Όταν η επένδυση διαβρώνεται, το προϊόν μας παραμένει ανέπαφο.